Πάμε βέβαια στο θέμα επόμενη σύνδεση, στο θέμα που έχει να κάνει με την κακοποίηση της γατούλας στην Εδιψώ και στο προσκήνιο για ακόμα μία φορά και μέσα από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ έχουν έρθει τα θέματα των προστήμων αλλά και του γενικότερου νομικού πλαισίου για αντίστοιχες περιπτώσεις κακοποίησης αλλά και θανάτωσης ζώων. Δεκάδες τα περιστατικά βέβαια και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Λοιπόν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, για να πάμε στην επόμενη σύνδεση, πάμε λίγο να δούμε τα επίσημα στοιχεία, τα οποία αφορούν βέβαια τις βεβαιώσεις προστήμων, αλλά και τα περιστατικά κακοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Λοιπόν, η κακοποίηση ζώων λοιπόν, μέσα από αριθμούς, το τελευταίο πεντάμινο έχουμε 1.489 καταγγελίες πανελλαδικά. Τι σημαίνει? Τα στόματα ανοίγουν, προχωρούμε σε καταγγελίες. Δεν υπάρχει αυτό το ταμπού ότι φοβάμαι να μιλήσω επειδή ένα ζωάκι απέναντι με φόντο την κακοποίηση ενός ζώου. 140 συλλήψεις, εδώ βέβαια, ο ανθρώπινος παράγοντας. Η ευαισθητοποίηση της αστυνομίας και των αρχών. Από την αστυνομία οι συλλήψεις και βέβαια επιβολή 940 προστήμων, εκατοντάδες πρόστιμα το τελευταίο πεντάμινο, συνολικό ύψος των προστήμων 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κακούργημα πλέον η κακοποίηση και η θανάτωση, έως και 10 χρόνια στη φυλακή και πρόστιμο από 30 έως 50 χιλιάδες ευρώ. Από τη στιγμή που κάποιοι λοιπόν δεν καταλαβαίνουν και θεωρούνται βέβαια και κατά τη γνώμη μου και ενδυνάμει δολοφόνοι βέβαια, απέναντι και σε άνθρωπο, από τη στιγμή που βασανίζει ένα ζώο, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάσει ένα μαχαίρι, ένα όπλο εκεί με τα ίδια στα χέρια και να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Από τη στιγμή που δεν καταλάβαινε, υπάρχει φυλακή, υπάρχει το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μάρσα Δημοπούλου, η οποία βέβαια είναι νομικός, είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο των ζώων και εκπαιδεύτρια βέβαια σε ΜΚΟ. Την καλησπέρα μας, κυρία Δημοπούλου. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα από τη Λάρισα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι δική μας η χαρά. Ξέρετε, έχει προκληθεί μια γενικότερη σε πανελλαδικό επίπεδο κατακραυγή για την κακοποίηση της γατούλας στην περιοχή της Εδιψού. Και βέβαια επηρεάζει το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, όχι μόνο τους φιλόζους, αλλά γενικά το κοινό αίσθημα. Να αναφερθούμε λίγο στα πρόστιμα και στο νομικό πλαίσιο και αυτό που θέλουμε να περάσουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, βέβαια που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ και με τα συγκεκριμένα περιστατικά, είναι ότι αυτές οι πράξεις δεν μένουν και δεν πρέπει να μείνουν ατιμόρυτες. Ακριβώς. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2001, με το νέο νόμο 4830 του 2021, συγγνώμη, έχουμε πιο αυστηρές ποινές, έχουμε μετατροπή εγκλημάτων που μέχρι τώρα ήταν επλημελήματα σε κακουργήματα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στους παλαιότερους νόμους, όπως για παράδειγμα η εγκατάλειψη των νεογέννητων. Μέχρι τώρα ήταν πλημέλημα, ενώ με τον νέο νόμο, εάν κάποιος παρατήσει ή πετάξει νεογέννητα κουτάβια, είναι κακούργημα, έτσι, των νεογέννητων. Έχουμε πολλές αλλαγές στο νέο νόμο, αλλά εκτός αυτού έχουμε μεγάλες αλλαγές και από την δραστηριότητα του κοινού. Τι θέλω να πω με αυτό, από την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Οι κακοποιήσεις δεν γίνανε ξαφνικά περισσότερες και γι' αυτό τις μαθαίνει ο κόσμος. Κακοποιήσεις δυστυχώς υπήρχαν πάντα σε κάθε νομικό πλαίσιο στον πέρασμα των χρόνων. Όμως πλέον ο κόσμος ευαισθητοποιείται περισσότερο. Αρχίζει και μιλά, αρχίζει και καταγγέλει, απευθύνεται στα αστυνομικά τμήματα, απευθύνεται στο διαδίκτυο. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στην αντίδραση σε τέτοιες περιπτώσεις από πλευρά του κοινωνικού συνόλου? Θεωρώ ότι ευαισθητοποιείται κάθε μέρα όλο και περισσότερο ο κόσμος, γιατί αρχίζουν και γίνονται γνωστά τα θέματα, οι κακοποίησεις μέσα από τα θέματα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς, τεχνολογία λοιπόν βοηθάει και είναι σύμμαχος. Ακριβώς, όπως το λέτε. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα στο παρελθόν. Δεν υπήρχε η δυνατότητα κάποιος αν έβλεπε κάποιο περιστατικό να το δημοσιοποιήσει. Κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις όπου γίνεται μια κακοποίηση και αμέσως ο χρήστης θα την ανεβάσει στο διαδίκτυο.
δεν θα απευθυνθεί πρώτα στην αστυνομία για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι θεωρεί ότι δεν θα γίνει κάτι. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι φοβάται ότι μπορεί να εμπλακεί το όνομά του ή μπορεί να έχει κάποια αντίπεινα από τον κακοποιητή. Ευτυχώς όμως τα στόματα ανοίγουν, ο κόσμος μιλάει, οι ποινές είναι πραγματικά πιο αυστηρές. Ναι. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνουν, θα ανοίξουν περισσότερα στόματα, γιατί σας είπα, οι κακοποιήσεις είναι καθημερινές. Κυρία Δημοπούλου, στην περίπτωση της Εδιψού, με συγχωρείτε, τι προβλέπετε, ο νόμος τι προβλέπει για την συγκεκριμένη κίνηση των νεαρών, όποιος και αν ήταν αυτός, θα αποδειχτεί ποιος έσπρωξε το γατάκι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο νόμος μας ξεκαθαρίζει τη μορφή της κακοποίησης. Έτσι, και έχουμε τις μορφές κακοποίησης σε πλημέλημα και σε κακούργημα. Ναι. Η κακοποίηση, η απλή κακοποίηση που λέμε, με τον παλαιό νόμο μιλούσαμε για παθητική και ενεργητική κακοποίηση. Τώρα λέμε για παραβίαση των κανόνων των συνθηκών ευζοίας ή για κακουργηματικές πράξεις. Έτσι. Πλέον έχουμε τις πλημεληματικές μορφές πράξεων κατά της ευζοίας των ζώων ή της ζωής τους, αλλά και τις κακουργηματικές πράξεις. Κάτι το οποίο είναι κάτι νέο, έτσι. Δηλαδή, ο φόνος, ο βασανισμός, είναι κακουργηματικές πράξεις. Τώρα, στην περίπτωση της Εδιψού, ενημερώθηκα ότι η κυρία εισαγγελέας απεφάσισε ότι πρόκειται για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξη, διότι υπήρξε μεταχείριση, και όχι βασανισμός, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση έντονου σωματικής εξάντλησης. Τι θέλω να πω με αυτό. Προσωπικά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία και έχει κακουργηματικό χαρακτήρα, διότι το γατάκι έπεσε στο νερό. Ναι, οι γάτες γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν είναι όπως οι σκύλοι που μπορούν να κολυμπήσουν. Οι γάτες που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να κολυμπήσουν, ότι από το σοκ και μόνο, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από κτηνιάτρους, από το σοκ και μόνο μπορεί να υποστούν μία ανακοπή. Έτσι. Άρα μιλάμε για μία περίπτωση, κατά με, μία περίπτωση βασανισμού ζώων με εσκεμμένη πρόκληση έντονη σωματικής εξάντλησης για την ακρίβεια. Δυστυχώς, ενώ πιστεύαμε ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί από την κυρία εισαγγελέα, ενημερωθήκαμε ότι αντιμετωπίζεται πλέον ως πλημέλημα η συγκεκριμένη πράξη και κατηγορείται ο δράστης για το αδίκημα της βάναυσης μεταχείρισης, το οποίο έχει πλημεληματικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, σε περίπτωση που το αδίκημα είναι πλημέλημα, η ποινή σαφώς είναι πολύ χαμηλότερη, έτσι, όπως και τα διοικητικά πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές. Σε περίπτωση που έχουμε ένα αδίκημα πλημεληματικού χαρακτήρα, η ποινή είναι πολύ ελαφρύτερη, ενώ σε περίπτωση κακουργήματος θα είχαμε μία κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Μάλιστα, οπότε μπορεί ο καθένας να κλωτσάει, λοιπόν, γατούλες ή σκυλάκους, να πέφτουν στη θάλασσα και απλά να μας βεβαιώνεται ένα διοικητικό πρόστιμο. Δεν ξέρω, κυρία Δημοπούλου. Δυστυχώς, ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι και η ερμηνεία από το κάθε δικαστή, από το κάθε εισαγγελέα, από το κάθε όργανο. Σαφώς, σε αυτή την απόφαση της εισαγγελέως, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ήδη σωματεία και οργανισμοί έχουν κάνει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας, προκειμένου να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή στο δικαστήριο. Μάλιστα. Τουλάχιστον, εφόσον θα είναι πλημέλημα, να υπάρχει μια καθοσπρέπει εκπροσώπηση όσον αφορά τη συμπεριφορά προς το ζώο. Κυρία Δημοπούλου, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Σεβαστή, βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε κάθε απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Να σας ευχαριστήσω θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.